Βοηθάει και ο... και ο καιρός που έχουμε επισκεφτεί το κουφονίσι. Αλλά είναι πραγματικά πρωτόγνωρο, φίλε. Να περπατάς σε μια τέτοια παραλία. Μόνος τελείως. Να έχεις την τροφιά μόνο τον αέρα, τη θάλασσα και τον ήλιο. Να έχεις απομακρυνθεί από τους πολλούς και να κάνεις πραγματικά μια βόλτα. Να νιώσεις λίγο την ενέργεια του τόπου. Να θυμηθείς λίγο εικόνες και βιώματα που έχεις μικρότερος από τέτοιες ανάλογα σκηνικά. Και όλα αυτά πράγματα τα μαθαίνεις κάνοντας βόλτα, ταξιδεύοντας. Πηγαίνοντας να δεις μέρη που δεν έχεις δει. Αν! Και είναι από τις μόνες φορές που το πιστεύω βασικά πιο πολύ από τους οποιασδήποτε άλλες. Αυτός ο τόπος, αυτά τα μέρη, είναι μέρη τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας. Μία φορά να ανοίξει το μάτι και να δει αυτό το γαλαζοπράσινο της θάλασσας. Να δει αυτό το λευκό του, της πέτρας και του βουνού. Να πατήσει το πόδι σας άμμο και κοχύλια. Πολλά κοχύλια. Και να νιώσετε αυτή την ελευθερία που νιώθω τώρα εγώ. Λίγο ρομαντικό, λίγο κλισέ. Όπως θέλεις μπορείς να το πεις. Το μόνο σίγουρο είναι, φίλε, ότι σαν την Κρήτη και όλα αυτά που την περικλείουν, νησάκια, δάση, βουνά, λακάδια, ραχούλες, δεν έχει μάγκα.